Ποια είναι τα μέτρα τα οποία προωθεί η κυβέρνηση, πολύ γρήγορα σε πίνακα. Έχουμε τον τέταρτο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής, ναι. Ο οποίος ξεκινά μέσα στο Νοέμβριο. Ναι. Θυμίζουμε ότι εκεί με βάση στοιχεία πτώση του τζίρου που υπάρχουν για τις επιχειρήσεις έως τον Οκτώβριο θα μπορεί κάποια επιχείρηση να χρηματοδοτεί. Μία επιστρεπτέως το 50%. Μπράβο. Για... Είναι για περιοχές κατηγορίας 4, κόκκινες κατηγορίες. Μάλιστα. Δεν επιστρέφεται πίσω, όπως και για τις κατηγορίες, για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην κατηγορία 3, σε περιοχές κατηγορίας 3. Το 30% είναι μη επιστρεπταίο. Μη επιστρεπταίο, έτσι. Επίσης, τι έχουν τώρα, εξετάζουν το εξής. Για τα ΚΤΕΛ να επιδοτήσουν τις κενές θέσεις, διότι έχουν καταρρεύσει εκεί οι συγκοινωνίες. Και επίσης για τον βολτισμό, μιλάμε για κινηματογράφο, για θέατρα. Εκεί λέει το κράτος το εξής. Θα προαγοράσει εισιτήρια και θα τα δώσει πίσω με τη μορφή κοινωνικού, ας το πούμε, τουρισμού, κοινωνικών θεαμάτων. Θα παίρνεις μέσω του ΑΕΔ, για παράδειγμα, εισιτήρια για να πηγαίνεις στα θέατρα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα ενισχύσει τα θέατρα τα οποία είναι ή τους κινηματογράφους που είναι άδειους. Πότε θα πηγαίνεις? Θα πηγαίνεις με βάση τις θέσεις που υπάρχουν, που είναι αναλογικά μέσα σε ένα θέατρο. Έχω ακούσει τους καλλιτέχνες να λένε ότι με αυτές τις προδιαγραφές, με τις αποστάσεις κτλ. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν και τα ποσά που βγάζουν από τα εισιτήρια δεν αρκούν ούτε για να πληρωθούν οι ηθοποιοί, ούτε η τεχνική, ούτε κανείς. Πήγα τη Δευτέρα σε ένα θέατρο, 140 θέσεων, 40 ήταν οι θεατές που μπορούσαν να είναι μέσα και καταλαβαίνεις ότι ήταν μια ερημιά. Πώς θα μπορούσε αυτό το θέατρο να λειτουργήσει. Τώρα. Να πούμε ότι θα υπάρξει νέο πρόγραμμα ειδικό για την εστίαση για να μπορέσουν να διαμορφώσουν εξωτερικούς χώρους. Και τέλος, να πούμε ότι υπάρχουν και ανοιχτές αιτήσεις σε περιφέρειες για να μπορέσουν να μπουν οι επιχειρήσεις, οι πληγήσεις επιχειρήσεις είναι 1,5%. Θυμίζω για την περιφέρεια Αττικής είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια. Τα έχει πει και ο κύριος Παπούλης εδώ στην εκπομπή. Όχι ως επιδότηση, αυτά είναι. Ενίσχυση. Μια ενίσχυση. Είναι επιδότηση αυτή, ε. Πώς? Επιδότηση είναι αυτό. Δεν είναι επιστρεπτή. Τελείως άλλο πράγμα. Είναι ανοιχτό αυτό μέσα από τις περιφέρειες. Κύριε Μιχαηλίδη, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση με τα νέα υγειονομικά δεδομένα? Καταρχήν, κύριε Παπαδόπουλο, να σας πω ότι εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη ατυχία. Και για την ευρωπαϊκή και προπαντός για την ελληνική οικονομία, αμέσως μετά την δεκαετή κρίση, να συμβαίνει αυτό με την πανδημία, το οποίο μπορεί και να μας οδηγήσει σε πολύ πιο μεγάλη βαθιά οικονομική κρίση, με βάση αυτά που συζητούσατε και προηγουμένως με τον καθηγητή της ιατρικής, νομίζω, την Αμερική. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Από τη Σορβόνη. Συγγνώμη. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί με μέτρα όπως αυτά τα οποία ο κ. Φλεμετίδης σας έλεγε προηγουμένως, διότι η κρίση θα είναι βαθιά. Νομίζω ότι οδηγούμαστε σε ένα τύπου lockdown, δεν θα το ονομάσουμε lockdown, αλλά στην πραγματικότητα για την οικονομία και τις επιχειρήσεις θα είναι, δυστυχώς. Mm-hmm. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλα τα επαγγέλματα. Πράγματι με τις μεταφορές και με τα ΚΤΕΛ, αλλά όχι μόνο με τα ΚΤΕΛ βέβαια. Χθες είχα μια συζήτηση και μου λέγανε τα πραγματικά προβλήματα τα οποία έχουν, όπως και με όλα τα επαγγελματά. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Όσο για την επιστρεπτέα προκαταβολή του φόρου για την οποία συζητούσατε, αν θυμάστε και στις δικές εκπομπές, τους πρώτους που το συζητήσαμε και μετά το ακολούθησε, φυσικά ήταν αυτονόητο ότι το ακολούθησε η κυβέρνηση, θα καταρρεύσει το δημοσιονομικό σύστημα από του χρόνου και μετά. Οι φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν το επόμενο έτος για αυτή την περίοδο, όπως και το μεθεπόμενο έτος για το επόμενο έτος, ναι, το 22 και το 21, θα είναι φορολογικές δηλώσεις οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να εισφέρουν ποσά σημαντικά στο δημόσιο ταμείο ως δημοσιονομικά έσοδα, όπως μέχρι ας πούμε και φέτος ή και πέρυσι. Αυτό που είχαμε μια ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτός είναι και ο λόγος, κύριε καθηγητά, όπου τώρα προχωράμε και το Υπουργείο θεσμοθετεί την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, διότι ξέρει ότι μέσα από τα δικαστήρια τραβάνε οι φορολογικές διαφορές, οι προσφυγές των πολιτών. Να μαζέψει χρήματα όπως μπορείς. Δεν εισπράττει ποτέ. Ναι. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Ναι, βέβαια. Καταρχήν, αυτό είναι, πρέπει να το δούμε θετικά και πρέπει να πούμε ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έπρεπε να καθιερωθεί να γίνεται πάντα. Είναι η νέα κουλτούρα της. Είναι μια μορφή περαίωσης τώρα αυτό. Να τα βρούμε. Να μου δώσεις κάτι, μην πάμε στα δικαστήρια και τρέχουμε και οι δύο. Πραγματικότητα, ναι, και πιο ανεπτυγμένες χώρες εδώ και δεκαετίες, Γερμανία, Αμερική κτλ. Αυτά τα συστήματα τα έχουν ανεπτυγμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι πράγματι μπορεί κάποιος να ζητήσει, ειδικά επιχειρηματίας, να λυθεί το ζήτημά του με κάποιες εκπτώσεις στην επιτροπή αυτή, η οποία θα αρχίσει να λειτουργεί από τον επόμενο μήνα. Mm.
και θα υποβληθούν τα αιτήματα μέχρι τέλος του έτους και θα λυθούν όλες αυτές τις υποθέσεις, πιστεύω, μέχρι το καλοκαίρι, όπως είναι η πρόβλεψη. Όμως υπάρχουν τα εξής ζητήματα. Το πρώτο είναι κατά πόσο θα υπάρχει πρόθεση από την Επιτροπή και προφανώς από τις οδηγίες που θα πάρει από το κράτος, την κυβέρνηση, να λύνει τα ζητήματα αυτά όσο πιο εύκολα γίνεται. Να μην ξεχνάμε ότι αυτές οι υποθέσεις που θα λύνονται είναι υποθέσεις καταρχήν που είναι γνωστό ότι για το δημόσιο θα χαθούν στα δικαστήρια κατά πάγια νομολογία. Και το άλλο είναι ότι θα λυθούν τα χέρια των επιχειρηματιών που εν ώψη αυτών της διαφοράς που υπάρχει της φορολογικής έχουν κατασχεθεί λογαριασμοί, έχουν κλείσει επιχειρήσεις, έχουν ανασταλεί λειτουργίες, επενδύσεις. Πρέπει να βρούμε πάρα πολλά εργαλεία το επόμενο διάστημα, όχι δύο καθηγητά, προκειμένου να κρατήσουμε ζωντανή την οικονομία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πω κάτι τελευταίο μόνο, το οποίο θα το ήθελα πάρα πολύ. Να δούμε βεβαίως από ένα σημείο και μετά για να αναπτυχθεί πλήρως αυτή η κουλτούρα, όπως υπάρχει στο εξωτερικό. Και για τις υποθέσεις οι οποίες ούτως ή άλλως και κατά πάγια νομολογία είναι αναμενόμενο να λυθούν υπέρ του πολίτη ή της επιχείρησης αυτές οι υποθέσεις, κατά πόσο σε αυτούς τους ελέγχους, με τη ζημία που έχουν προκαλέσει, με διαφορές που δεν δικαιώνουν το δημόσιο, ποια είναι η ευθύνη του δημοσίου απέναντι στον κάθε επιχειρηματία. Καλή σας ημέρα. Ευθύνη, αν όχι ποινική. Σας ευχαριστούμε πολύ.